Θα ξεκινήσουμε με μία είδηση που αφορά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, μία είδηση που αφορά το περιφερειακό τμήμα στα Χανιά. Καθώς 74 νέοι εθελοντές εντάχθηκαν στο δυναμικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έδωσαν υπόσχεση, όπως συνηθίζουν να λένε και οι εθελοντές. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την εκδήλωση, από την τελετή που πραγματοποιήθηκε με πλήθος κόσμου. Αρκετοί έτσι συγκινήθηκαν. Πολλά τα συναισθήματα για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για όσους βρέθηκαν εκεί και το βίωσαν από τη δική τους την πλευρά. Και πολύ σημαντικά τα μηνύματα, όχι μόνο τη συγκεκριμένη εκδήλωση, αλλά γενικότερα. Το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όλο αυτό το χρονικό διάστημα που τον έχουμε δει να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους σε δύσκολες στιγμές. Και βέβαια επιβεβαιώνεται και αυτή η δυναμική του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και, και του περιφερειακού τμήματος βέβαια σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Θέλω να πάμε και είναι ιδιαίτερη χαρά στον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω. Από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Πρόεδρε, πώς είστε? Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά και πάλι για την ευγενική σας πρόσκληση και φιλοξενία. Και επίσης ευχαριστώ για τα πολύ ωραία ευγενικά κολακευτικά σας λόγια. Να είστε καλά. Τα οποία είναι μια ωραία εισαγωγή στο θέμα μας. Τι σηματοδοτεί αυτή η υπόσχεση που έδωσαν οι 74 νέοι εθελοντές και εθελόντριες στο περιφερειακό τμήμα στα Χανιά για την επόμενη μέρα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πρόεδρε? Πολύ ωραία το τοποθετείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί αυτό ήθελα και να τονίσω σήμερα στην ωραία έγκριτη και έγκυρη εκπομπή σας. Σηματοδοτεί για μας πάρα πολλά για το μέλλον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όχι μόνο βεβαίως στην Κρήτη, αλλά σαφέστατα και σε όλη την Ελλάδα. Καταρχάς να τονίσω ότι αυτή η ημέρα ήταν για μας, για όλους τους ερυθροσταυρίτες, ερυθροσταυρίτισες, εθελόντριες, εθελοντές, μέλη, μια ημέρα γιορτής, χαράς, ικανοποίησης, ελπίδας, αισιοδοξίας. Γιατί όπως προείπατε, στη μεγάλη οικογένεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εισήλθαν, υποδεχθήκαμε 74 καινούργια μέλη, νέα άτομα, τα οποία έχουμε ανάγκη όσο ποτέ για τη δημιουργία του νέου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια και θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτό το νέο πραγματικά ιδανικό προφίλ που επιζητεί η ελληνική κοινωνία από μας. Είναι ένα προφίλ ενός οργανισμού που θα είναι κοινωνικός, θα είναι καινοτόμος, θα είναι αλληλέγγυος, σύγχρονος, αποτελεσματικός και βεβαίως πάνω απ' όλα διαφανής. Αυτός είναι ο οργανισμός που σήμερα θέλει και προσδοκά από μας η ελληνική πολιτεία και εμείς έχουμε μέγα καθήκον να ανταποκριθούμε. Το οφείλουμε στην ιστορία των 145 ετών, το οφείλουμε στην παρακαταθήκη, στη μοναδική κληρονομιά, μοναδική θυσία. Η θέση της περιφέρειας Κρήτης και της Κρήτης. Θέλω να μου πείτε λίγο πόσο σημαντική είναι στον σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει στο μέτωπο των δράσεων και των πρωτοβουλειών και σε περιόδους κρίσεων βέβαια. Βεβαίως. Κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, όπως ξέρετε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και νομίζω το έχετε αντιληφθεί από τις δράσεις μας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανταποκρίνεται και οφείλει να το πράττει πάντοτε αποτελεσματικά και άμεσα στις κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, είτε λόγω φυσικών καταστροφών, είτε λόγω μολυσματικών ασθενειών. Διερχόμαστε και θα περιμένουμε πολύ 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 χειρότερα συμβάντα από την δύσκολη αλλά πραγματική κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός να είναι έτοιμος, πανέτοιμος θα έλεγα, να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα δύσκολα φαινόμενα που προέρχονται από αυτήν την κλιματική κρίση. Οφείλουμε λοιπόν να εκπαιδεύουμε συνεχώς τους εθελοντές μας, να επικυρωποιούμε τις γνώσεις τους, ώστε να είναι δυνατοί ανά πάσα ώρα και στιγμή, ετοιμοπόλεμοι όπως λέμε, να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις που προκαλούνται από την κλιματική κρίση και αλλαγή, είτε είναι πυρκαγιές, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι σεισμοί,
πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι ώστε να είμαστε, επαναλαμβάνω, οι πρώτοι που θα προστρέξουμε απόλυτα αποτελεσματικά. Και μάλιστα αυτές τις μέρες οφείλω να σας πω ότι κάνουμε ωραίες εκπαιδεύσεις στην Κρήτη, κοντά στο Ηράκλειο, ώστε να μπορούν οι εθελοντές μας να ανταποκρίνονται σε τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα, σε τέτοια ορμητικά νερά που βλέπετε ότι συναντούνται σε διάφορες άλλες πρωτεύουσες, σε άλλα μέρη, σε άλλες χώρες, δεν ξέρουμε όμως τι μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Έχουμε λοιπόν τους υπέροχους εθελοντές μας και γι' αυτό επαναλαμβάνω και έχουμε ανάγκη ενίσχυσης, ενδυνάμωσης του εθελοντικού ρεύματος προς εμάς, κυρίως προς τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Γιατί όπως ξέρετε εμείς εκπαιδεύουμε τους εθελοντές μας θεωρητικά, πρακτικά, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με μια μοναδική τεχνογνωσία, με έναν εξοπλισμό, με μια ειδική εκπαίδευση δύσκολη που θα τους κάνει όμως ικανούς να είναι χρήσιμοι. Πρόεδρε, μιας και αναφερθήκατε στο σημαντικό ρόλο των εθελοντών, έχουμε δει κατά καιρούς εθελοντές μικρής ηλικίας, μεγαλύτερης, άνθρωποι που είναι για πάρα πολλά χρόνια στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και αυτό είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει, το γεγονός ότι μπαίνουν σε νεαρή ηλικία, σε αυτή την οικογένεια και αργούν για πάρα πολλά χρόνια να αποχωρήσουν και κάποιοι μένουν για πάντα, αν μπορεί κάποιος έτσι να το πει. Ποια είναι αυτή, θεωρείτε, η στιγμή που κάποιος μπορεί να γίνει εθελοντής? Γιατί είναι κάτι πολύ κομβικό για τη ζωή του κάθε ανθρώπου το να μπορέσει να βοηθήσει. Κυρία Σπανούμου, εμείς προσπαθούμε να φέρουμε στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από την παιδική ηλικία τα παιδιά να εθιστούν, προσέξτε, να εθιστούν στο ερυθροσταυρικό ήθος και ύφος, στο ερυθροσταυρικό πνεύμα και όραμα. Είναι μια στρατηγική μας επιλογή καταρχάς η διάδοση, η διδασκαλία, η εμπέδωση των ευγενών καταρχάς θεμελιωδών αρχών του ερυθροσταυρισμού. Γι' αυτό θέλουμε τα μικρά παιδιά, έχουμε δηλαδή τη νεότητα, τον τομέα νεότητος, από τη μικρή ηλικία να έρθουν κοντά, όπως σας είπα, να ακούσουν αυτές τις ωραίες 7 θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να έχουμε μπροστά, θα έλεγα καθοριστικά βήματα όταν αρχίσουν να κάνουν στο ερυθροσταυρικό κίνημα ως φάρο φωτεινό στο δρόμο τους. Ώστε από τη μικρή ηλικία είναι πολύ πολύ σημαντικό για μας να διαμορφώσουν ήδη, επαναλαμβάνω, από μικρή ηλικία αυτό το ερυθροσταυρικό πνεύμα που διαπνέεται και πρέπει να διαπνέεται από ένα αριστοτελικό ήθος και ύφος. Και δεν είναι εύκολο όταν κάποιος ανδρωθεί ή μια οπωσδήποτε κοπέλα μεγαλώσει να μπορέσει εύκολα μετά να μπει μέσα σε αυτά τα ωραία διδάγματα που θέλουμε εμείς να μεταφέρουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε. Μάλιστα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, σαφέστατα η ηλικία των 18 ετών είναι για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις δύσκολες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και μετέπειτα δράσεις. Όμως επαναλαμβάνω, κάνουμε μεγάλο αγώνα και θέλουμε από τη μικρή ηλικία, την παιδική, να έρθουν κοντά μας. Επαναλαμβάνω, γιατί η κοινωνία προσδοκά από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να δώσει ένα νέο μήνυμα. Αυτό το μήνυμα που ξέρετε ότι το έχει σήμερα ανάγκη η κοινωνία όσο ποτέ άλλοτε. Μάλιστα. Έχουμε αύριο, παραδείγματος χάρη, μια πάρα πολύ ωραία ημερίδα στο Ζάπιο Μέγαρο στην Αθήνα που θα αναφέρεται στην κακοποίηση των ανηλίκων μικρών παιδιών. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε, σας το ξαναλέω και πάλι, αυτή την αυτοπεποίθηση, τον αυτοσεβασμό, την αυτοκυριαρχία. Ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Άρα το στέλνουμε από μικρούς κοντά μας. Μάλιστα, κύριε Αυγερινέ, βέβαια. Ναι. Γνωρίζω το πρόγραμμά σας, βέβαια, είναι και πολύ πιεσμένο. Το μήνυμα το οποίο στέλνετε εδώ στους κριτικούς, σε εθελοντές και μη, σε μέλη του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και σε ανθρώπους που δεν είναι μέλη. Ποιο είναι? Το μήνυμα λοιπόν το οποίο είναι, θέλουμε όλους
κοντά μας με ένα μοναδικό όραμα αλτροϊσμού, ομαδικότητος, ευαισθησίας, αλληλεγγύης, κοινωνικής προσφοράς. Μάλιστα. Και μόνο αγάπης προς τον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη, Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Παναγιωτόπουλο, κυρία Σπανού, για την ευγενική σας και πάλι πρόσκληση. Να είστε καλά. Βαθύτατα υπόχρεη. Την καλησπέρα μας.